τι έχει γίνει με το μεγαλοδημοσιογράφο, ναι, που έχουμε τρεις κυρίες και καταγγέλνουν πασίγνωστο μεγαλοδημοσιογράφο για σεξουαλική παρενόχληση. Τρεις καταγγελίες μέχρι στιγμής. Τρεις καταγγελίες έχουν γίνει από πολύ μεγάλα ονόματα αυτές οι τρεις καταγγελίες. Να πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή και να πούμε ότι οι τρεις αυτές κυρίες ήταν τότε στην αρχή της καριέρας τους, όταν τους συνέβη η σεξουαλική παρενόχληση από τον πασίγνωστο μεγάλο δημοσιογράφο. Mm-hmm. Ο συγκεκριμένος λοιπόν τότε ήταν στην πρώτη γραμμή. Mm-hmm. Γιατί τώρα δεν είναι τόσο πολύ μέσα στα πράγματα, είναι μεν αξιοσέβαστος και γνωστός κτλ. Τότε έλυνε και έδαινε πραγματικά. Όταν λοιπόν είχαν ξεκινήσει αυτές την πορεία του, αυτές τις τρεις κυρίες, τις είχε παρενοχλήσει σεξουαλικά, τους είχε κάνει πολύ άσχημες χειρονομίες, πολύ άσχημες προτάσεις, τις απειλούσε ότι θα τις διώξει από τη δουλειά τους. Μαζεύτηκαν λοιπόν κάποια στιγμή αυτές οι τρεις γυναίκες, πήγανε στο δικηγόρο και αυτή τη στιγμή. Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει, γιατί όπως φαίνεται θα προχωρήσουν και σε καταγγελία και στην εισαγγελία. Θα τραβήξει πολύ συγκεκριμένη υπόθεση και το όνομα που θα βγει στη δημοσιότητα πραγματικά θα πέσουν όλοι από τα σύννεφα. Μα τι γίνεται, χαμός. Χαμός γίνεται. Χαμός και πραγματικά εδώ θα υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Γιατί αρχίζουν και μιλάνε. Ανοίξαν τα στόματα και τώρα το απόστημα φαίνεται ότι έχει πάρα πολύ πίεση. Αρχίζουν και μιλάνε. Άνδρες και γυναίκες, γυναίκες και άνδρες. Έχουμε να δούμε πολλά. Αύριο θα έχουμε πολλές αποκαλύψεις, ακόμα περισσότερες στην εκπομπή μας.